Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Νέα μέτρα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων αναμένεται να εφαρμοστούν από το ερχόμενο έτος μετά την συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περισσότερα θα συζητήσουμε τώρα με την Δίνα Γερολίμου, η οποία είναι μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, Ντίνα, ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε χθε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων τα μέτρα καλύπτουν τόσο τη φροντίδα στο σπίτι, όσο και στα γυροκομεία. Να ξεκινήσουμε, τι θα έλεγες, με τη φροντίδα στο σπίτι. Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα. Θέμη για του ηλικιωμένους που επιθυμούν να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι του, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα, το Στήριξη στο Σπίτι, Support at Home, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2025. Και σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αναμένεται να βοηθήσει. 300.000 περισσότερους ηλικιωμένους. Η κυβέρνηση θα δαπανίσει για το πρόγραμμα αυτό 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Πρωθυπουργό Άνθονη Αλμπανίζη είπε ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι θα επωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξη στο σπίτι. ότι οι θέλουν χρόνο να σπίτι. As a result of the reforms that we're announcing today, around 1.4 million Australians will benefit from a new support-at-home program by 2035. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας όπως μπάνιο, ένδυση, σύτηση, νοσηλεία στο σπίτι. και υπηρεσίες για τις καθημερινές ανάγκες που βοηθούν τους ηλικιωμένου να ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι τους οι υπηρεσίες αυτές όπως καθαρισμός του σπιτιού ή του κήπου. Δίνα, πώς επηρεάζονται οι ηλικιωμένοι από το κόστος των υπηρεσιών αυτών. Θέμη, η κυβέρνηση θα καλύψει ολόκληρο το κόστος της κλινικής φροντίδας υγείας, με άλλα λόγια των ιατρικών αναγκών ενός ηλικιωμένου όπως για παράδειγμα η νοσηλεία στο σπίτι ή η εργοθεραπεία. Αυτό θα ισχύει για όλους τους ηλικιωμένου, είτε λαμβάνουν την σύνταξη γύρατος, είτε είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι ή αυτοασφαλιζόμενοι. Τώρα αντί τι γίνεται με το κόστος των υπολείπων μη ιατρικών υπηρεσιών. Το κόστο των α, υπόλοιπων υπηρεσιών, δηλαδή προσωπική φροντίδα ή φροντίδα των καθημερινών αναγκών τη διαβίωση στο σπίτι, θα υπολογίζεται βάσει του εισοδήματο του ηλικιωμένου με ένα νέο τρόπο αξιολόγηση. Εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία θα υποβάλλονται σε μεγαλύτερο έλεγχο. Το οικογενειακό σπίτι δεν θα επηρεάζεται, θα συνεχίσει να εξαιρείται από την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων. Τώρα, αντί να μα πει πώς επηρεάζονται οι συνταξιούχοι γύρατος σε σύγκριση με τους αυτοχρηματοδοτούμενους και αυτοασφαλιζόμενους συνταξιούχους. Πολύ καλή ερώτηση Θέμη. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν ολόκληρη την σύνταξη γύρατος θα καταβάλουν 5 και 17% του κόστους των υπηρεσιών που λαμβάνουν ανάλογα με την κατηγορία μιας υπηρεσίας. Δηλαδή, αν είναι προσωπική φροντίδα, μπάνιο για παράδειγμα, θα είναι 5%. Εάν πρόκειται για στήριξη της διαβίωσης στο σπίτι, καθάρισμα του σπιτιού για παράδειγμα, θα είναι 17%. Οι αυτοχρηματοδοτούμενοι και αυτοασφαλιζόμενοι ηλικιωμένοι καλούνται να καλύψουν το 80% του κόστου των καθημερινών του αναγκών και το 50% του κόστου των υπηρεσιών στήριξη διαβίωση στο σπίτι. Επίση, υπάρχει ανώτατο όριο στην συνεισφορά του ηλικιωμένου και αυτό το όριο είναι οι 130.000 δολάρια στη διάρκεια τη ζωή του για υπηρεσίε στο σπίτι πλην φυσικά των ιατρικών υπηρεσιών, όπως είπαμε προηγουμένως. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές στο κόστος των υπηρεσιών οι 7 στους 10 συνταξιούχους που λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη. Για όσους και όσες λαμβάνουν επιμέρους σύνταξη γύρατος, υπολογίζεται ότι δεν επηρεάζεται ένας στους τέσσερις. Τώρα αντί να μας πεις αν υπάρχουν ανακοινώσεις για τους ηλικιωμένου που βρίσκονται σε παρηγορητική φροντίδα, αυτό που στα αγγλικά λέμε palliative care. Ναι Θέμη υπάρχουν, ο κύριος Αλμπανίζη ανακοίνωσε χθε ότι οι ηλικιωμένοι που επιθυμούν να αφήσουν την τελευταία τους πνοή στο σπίτι τους θα ενισχυθούν με 25.000 δολάρια επιπλέον για τους τελευταίους τρει μήνες. Και να συνεχίσουμε δίνα με ενημέρωση για τους ηλικιωμένου που είναι στα γυροκομεία, τι προβλέπουν τα νέα μέτρα. Θέμη, από την 1η Ιουλίου του 2025, οι ηλικιωμένοι που θα εντάσσονται σε γυροκομείο θα καταβάλουν μεγαλύτερο ποσό για την διαβίωσή τους εκεί, το οποίο ποσό θα προσδιορίζεται μετά από αξιολόγηση του εισοδήματος και των περιουσιακών του στοιχείων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου η μισή από τους νεοεισερχόμενους σε γυροκομεία θα πληρώσουν περισσότερα για την διαμονή τους σε εκεί, σε ένα γυροκομείο ή σε ένα νοικό Οι ηλικιωμένοι που ήδη βρίσκονται σε γυροκομεία δεν θα επηρεαστούν. Τα μέτρα προβλέπουν αύξηση του ανώτατου ποσού που καταβάλει ένα ηλικιωμένο για την διαμονή του σε γυροκομείο στι 750.000 για ένα δωμάτιο από τι 550 που είναι τώρα. Τέλο, Δίνα, πότε θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα, δεδομένου ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η κοινοβουλευτική διαδικασία. Πολύ σωστά θέμη να πούμε εδώ ότι τα μέτρα θα συζητηθούν σε Επιτροπή της Γερουσίας σε πρώτη φάση. Δεδομένης της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, το σχετικό νομοσχέδιο δεν θα καθυστερήσει στη Βουλή. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, τα μέτρα θα ισχύσουν από τον Ιούλιο του 2025. Και με αυτά ολοκληρώνουμε Ντίνα το επίκαιρο θέμα που μας ανέπτυξε. Σε ευχαριστούμε. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS Greek.